Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή, τα νέα της Σαντορίνης και των Κυκλάδων. Εδώ είμαστε. Και σήμερα, σε μια προσπάθεια να σας ενημερώσουμε, έχουμε εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Αναφέρομαι βέβαια στον Έπαρχο Θήρας και Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας, τον κύριο Χαράλαμπο Δαζέντα, τον συμπατριώτη μας, συμπολίτη μας, που τον ξέρετε καλά. Θα έχει νέα να μας δώσει, γιατί για να έρχεται στο στούντιο ο κύριος Δαζέντας, πάντα έχει κάτι καινούριο να μας πει. Τώρα, έχουμε αρκετά θέματα που τρέχουν και που αφορούν την τοπική επικαιρότητα. Θα σας τα δώσουμε σε λίγο και με τον Δημήτρη, ο οποίος θα κατέβει. Δυσκολεύεται να κατέβει σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται έχει πολλά πράγματα πάνω να κάνει. Θα κατέβει όμως σε λίγο και θα τα πούμε όλα. Πριν από όλα, πάμε στους χορηγούς μας και επιστρέφουμε. Τώρα στα Honda Center, 50% τρεζεμέ, ναι, 50% Botanic Therapy, Palette Set, Sanex, Libres, The Makeup, 1-1, Head & Shoulders, Ozzy. Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. RE/MAX Properties Investment. Τώρα και στη Σαντορίνη. Διεθνές κτηματομεσητικό δίκτυο. Εγγυούμαστε την καλύτερη δυνατή πρόθεση του ακινήτου σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αγοραπολισίες και μισθώσεις ακινήτων σε 110 χώρες με 9.000 γραφεία σε όλο τον κόσμο και 70 γραφεία στην Ελλάδα. Στον κεντρικό δρόμο Καρτεράδου Φυρών, απέναντι από το πρώην Νεπάλι. Τηλέφωνο 22860-24504 και στο www.remaxpavlapropertiesinvestment.gr. RE/MAX, επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση. Τώρα αναλαμβάνουμε και τις δηλώσεις κτηματολογίου. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου. Καλώς σας βρήκα και εσένα και τον αγαπητό τον Δημήτρη τον Μπάσο. Καλώς ήρθατε, κύριε συνάδελφε, και εσείς. Σας ευχαριστώ. Έπαρχος και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Κυκλάδων. Γιατί δεν το είπα εγώ πριν? Τα είπε. Είπες έπαρχος. Είπε και. Καλά. Είμαι απάνω εγώ. Αλλού για αλλού. Κύριε Παρχέ, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εντάξει, οι τίτλοι δεν με απασχολούν καθόλου, ούτε... Πάρτε ανάσες να ακούσουμε ένα γρήγορο σχολιασμό της επικαιρότητας από τον Δημήτρη τον Μπράσο. Εγώ την επικαιρότητα πάντως την εντοπίζω σε αυτό που συμβαίνει στο Καμάρι και στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος να προετοιμάσει το νησί εν ώψη τουριστικής περίοδου. Δεν ξεκινήσαμε ακόμα, φτάνουν μηνύματα ευχάριστα προς το παρόν, δεν ξέρω αν φτάνουν και σε εσάς. Τα πράγματα λένε ότι θα πάμε καλά και το ελπίζουμε να πάμε καλά. Υπάρχουν θέματα όμως στο νησί. Θέματα που τρέχουν και που πρέπει να διορθωθούν, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι που δεν αφορά το Καμάρι, αφορά όλη την Ελλάδα και ίσως ένα ειρηνικό κίνημα σε όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα, το 1963, και μίλησα πριν από λίγο με την κυρία Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου, που κατάγεται από το Μεγαλοχώρι, το γυναικοχώρι σου, Παναγιώτη. Ναι. Έφυγε από τη ζωή, όχι έφυγε, τον έφυγαν από τη ζωή, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Ένας ειρηνιστής γιατρός, Βαλκανιονίκης, το ρεκόρ του στο άλμα εις μήκος το 737 έμεινε για περίπου 15-20 χρόνια, χωρίς να καταρριφθεί. Ήταν ειρηνιστής, εξελέγηκε βουλευτής και στις 27 Μαΐου του 1963 επιβεβαιώθηκε μετά από μερικές μέρες καθυστέρησης ο θάνατός του από ένα τρίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο Γκοτζαμάνης και ήταν στο πίσω κάθισμα ο Εμμανουηλίδης και που ευτυχώς που βρέθηκε ένας άνθρωπος τον οποίο έχει τύχει να γνωρίσω προσωπικά πριν πεθάνει, ο Τζίμις ο Τίγρης,
που πήδηξε πάνω στο τρίκυκλο και έτσι άρχισε να εξεχνιάζεται μια δολοφονία, μια πολιτική δολοφονία, μια δολοφονία απλά από την οργάνωση Καρφίτσα. Αυτοί διέκριναν τους εαυτούς τους, δεν ξέρω αν θυμάστε τις παλιές Καρφίτσες, κυρίες και κύριοι, που είχαν ένα κεφαλάκι πάνω, έβαζαν στο πέτο του μια Καρφίτσα και έλεγαν «αυτός είναι δικός μας». Παρακρατικοί και οι δύο, εδιώχθησαν και κάποιοι αξιωματικοί της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, καθυστέρησε ανεξήγητα η έρευνα, αλλά ο ειρηνιστής Λαμπράκης, ο οποίος μόνος του, διένυσε το μαραθώνιο, κρατώντας στα χέρια του ένα πανό με το όνομα «Ελλάς» και με το σήμα της ειρήνης, και δολοφονήθηκε μαζί του, κακοποιήθηκε βάναυσα και πέθανε λίγο αργότερα, ο βουλευτής Θαρουχάς. Αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι σήμερα το πρωί, και θα το δείξω ο Παναγιώτης αύριο, γιατί αύριο πάω κι εγώ να με τρουπίσουνε. Όχι, σε Θεός. Με το Pfizer. Να δούμε τι θα σου βγει. Εντάξει, άλλο εγώ, αλλά εσύ, εγώ με το βότανο, με το εμβόλιο δεν σου βγαίνει τίποτα. Τέλος πάντων, επειδή είναι λίγο περίεργες οι ώρες που με έχουν θέσει, θα δω πώς θα μπορέσω να έρθω εδώ πέρα. Γίνονται με εντατικό ρυθμό εμβολιασμοί στην Σαντορίνη. Αλλά να μιλήσω για τον κύριο Μανώλη Ορφανό, ο οποίος μου ανακοίνωσε ότι ήδη έχει επιτευχθεί η μετεγκατάσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Θύρας στη Μεσαριά, σε ένα χώρο 530 τετραγωνικών μέτρων, με ένα πολύ προσιτό ενίκιο, πράγμα που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν σε ένα πιο άνετο περιβάλλον από αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε. Ωραία. Συνεχίζονται τα έργα. Να πω ότι στην περιοχή του Καρτεράδου, στο κατάστημα Γιόλο, αν τα θυμάμαι καλά, γιατί πέρασα σήμερα το πρωί, γίνονται κάποια έργα, δηλαδή κάποιες καφές, και είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, γιατί ζήτησα από τον κύριο Ορφανό κάτι που ζητάω πάντα. Δηλαδή, να γίνει μια ειχνηλάτηση του δικτύου ίδρυυσης αποχέτευσης, γιατί πολλά από τα δίκτυα είναι και απαρχαιωμένα, πεπαλαιωμένα και ίσως και επικίνδυνα. Μάλιστα, όταν έγινε ειχνηλάτηση του δικτύου στην Θυρασία, φάνηκε ότι από τα 54.000 κυβικά μέτρα νερό, όταν επισκευάστηκαν κάποια πράγματα, η κατανάλωση νερού, η υποτιθέμενη κατανάλωση, έπεσε στα περίπου 20.000 κυβικά μέτρα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε πολλές διαρροές στο δίκτυο. Γι' αυτό ίσως και έχουμε και κάποια προβλήματα και στους δρόμους. Ωραία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο έμπειρος στα αυτοδιοικητικά, κύριος Έπαρχος, ότι κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, να κάνουμε ένα restart. Έτσι ακριβώς. Μετά από τόσα χρόνια χρειάζεται. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάντως εγώ επιμένω ότι την επικαιρότητα την τοπική, σε αυτή αναφέρομαι τώρα, ιστορία με τον Λαμπράκη και λοιπά, την έχει καταγράψει ιστορία, την ξέρουμε, την τιμούμε όλοι. Σε ό,τι αφορά την τοπική επικαιρότητα, πρέπει να πω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία, από ό,τι ξέρω, τρέχει ο Δήμος, δεν έχει ακόμα δώσει προς τα έξω τις λύσεις που πιθανόν να δοθούν. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η Γενική Συνέλευση, η Λαϊκή Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Καμάρι από την κυρία Πρόεδρο και τους κατοίκους. Ήδη προετοιμάζονται όλες οι πλευρές, γιατί φαίνεται ότι δυστυχώς υπάρχουν πλευρές, η Βόρεια Κοινότη, όπως συνηθίζεται πια να λέγεται. Υπάρχουν θέματα, πάντως επεξεργάζονται στο Δήμο λύσεις για να δοθούν. Με ανησυχεί λίγο ότι δεν έχει συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο πεζόδρομος στο Καμάρι δεν είναι πεζόδρομος. Η πλατεία των Φυρών είναι ανοιχτή στα τροχοφόρα. Οι δρόμοι, η μονή χρησιμοποιούνται ως διπλή. Στη μία δεν ξέρει κανένας ακόμα τι θα γίνει. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, βρε Παναγιώτη, ότι αφού έχουμε μια κανονιστική εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω κι εγώ. Έχουμε μια κανονιστική. Πού λέμε, τα Φυρά από τότε μέχρι τότε. Το Καμάρι από τότε μέχρι τότε. Γιατί πρέπει να ξανασυνεδριάζουμε και να ξανασυνεδριάζουμε. Τελείωσες. Πας και βάζες τις μπάρες και τελειώνεις.
Ωραία. Να πάμε στον έπαρχο. Υπάρχουν φρέσκα πράγματα για να ξεκινήσουμε από εκεί? Πάρα πολλά. Μου έχετε στείλει και κάποιες φωτογραφίες. Θέλω να τις δείξουμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα φρέσκα, γιατί δεν έχουμε ενημερωθεί για όλα. Θέλω όμως επίσης, κύριε Επαρχέ, κύριε Αντιπεριφέρεια, να δώσετε και μια απάντηση για τη Φολέγανδρο, γιατί χθες πήραμε τη διαμαρτυρία ότι δεν έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι στο έργο που έχει αναλάβει. Βέβαια, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος, αν θέλετε να το κοιτάξετε, να μας πείτε. Όχι, όχι, όχι. Για όλα έχουμε απάντηση. Ναι. Στην Φολέγανδρο και. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη Φολέγανδρο. Αυτό που είναι και πιο φρέσκο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω ένα ενημερωτικό σημείωμα εδώ, 6 σελίδων. Ναι. Το οποίο θα το στείλω και στην Δήμαρχο. Μιλώ για το καραβοστάσιο. Ναι, 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 ναι. Θα το στείλω και στην Δήμαρχο για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, αλλά και στο φίλο μου τον Γιάννη. Ναι. Θα του στείλω να ενημερωθεί για τα πάντα. Βέβαια, να πω ότι εδώ προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα και εγώ ότι το θέμα αυτό έχει ξεκινήσει από το 1997. Αυνό πω είναι. Δεν έχουν πελάσει πολλά χρόνια, Δημήτρη μου. Φαντάζομαι ότι. Δηλαδή, από το 1997 ξεκίνησε λοιπόν και έγινε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η οποία έληξε 31 Δεκάτου του 2008 και δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα, είχε κατατεθεί το 2007 από ιδιώτες μια αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κατά των αποφάσεων που αφορούσαν την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το 2009 εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας την απόφαση, αποδεχόταν εν μέρη την αίτηση του ιδιώτη κλπ. Ναι. Από εκεί και πέρα, τα λέω πολύ επιγραμματικά, το 2010, ήδη έχουν περάσει 13 χρόνια, έτσι, με πρωτοβουλία της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, άρχισε εκ νέου η διαδικασία περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης. Έγινε μια προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδότησε η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Ναυτιλίας, η ΕΣΑΛ. Η επιτροπή έκρινε την σκοπιμότητα του έργου, αλλά έπρεπε να συμπληρωθεί με κάποια πράγματα, τα οποία τα αναφέρει εδώ, τι ακριβώς ήταν. Πάμε μετά στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Κυκλάδων. Δεν είχε την δυνατότητα να συντάξει ακτομηχανική έκθεση, μελέτη, γιατί απλά δεν έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, δεν έχουν αυτά που χρειάζεται. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της ΙΟΥ ανέθεσε την εκπώνηση της ακτομηχανικής μελέτης το 2014. Προχωράνε τα χρόνια. Ξαναπήγε το 2016 στο ΕΣΑΛ, το οποίο έκρινε αναρμοδίως ότι παρέλαβε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το ξαναστέρνει πάλι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλού και πάει λέγοντας. Δηλαδή, τελικά. Πού βρισκόμαστε τώρα? Πού βρισκόμαστε? Ναι. Μετά από τόσα χρόνια, λοιπόν, να πάμε στο τέλος πια. Και αφού έχει εμπλακεί πλέον και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πολύ πιο ενεργά, τη ΣΥΟΥ, γιατί εκεί ανήκει. Ναι, η Φολέγανδρος. Η Φολέγανδρος. Πάμε λοιπόν 4 Ιουλίου του 19. Ανέλαβε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων τη μελέτη. Και συνεχίζουμε λοιπόν τον Οκτώβριο του 19. Κρατιστή πράσο, τα ακούς, ότι μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είναι άξι να την τελειώσει. Αν το έχει πάρει ένας ιδιώτης, θα δούλευε τώρα. Επειδή χρειάζονται στα λιμάνια 18 εγκρίσεις και το ξέρει σίγουρα. Ναι, και λέω και εγώ. Πήγε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τον Οκτώβριο του 19. Με έγγραφο η Διεύθυνση επέστρεψε το φάκελο της ΜΠΕ στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για συμπλήρωση και πάει λέγοντας. Επί της ουσίας λοιπόν, τελειώνοντας, για να μην αναφέρω όλες τώρα, 6 σελίδες δεν τα ακούει και κανείς αυτά, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Πάμε στο διατάφτα λοιπόν, στο με βάση τα παραπάνω. Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης επιτέλους των συμπληρώσεων της ΜΠΕ, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, προκειμένου αυτή να επανυποβληθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Είμαστε δηλαδή στο σημείο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η κυρίως μελέτη χρειάζεται επικαιροποίηση.
Γιατί μετά από τόσα χρόνια η κυρίως μελέτη οπωσδήποτε θέλει επικοινωνήσει. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Καταλαβαίνετε, χωρίς να θέλω βέβαια να πω ότι η παρούσα αρχή της περιφέρειας έχει καμία σχέση. Φανταστείτε ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα εκεί και δεν αναφέρουμε μόνο στο Γιάννη, αναφέρουμε και σε άλλους ιδιοκτήτες. Ναι, ναι. Να τα ακούει όλα αυτά τώρα και να κουνά το κεφάλι. Δεν είναι. Εγώ πάντως δεν είμαι ακόμα και με το τελικό συμπέρασμα που διάβασα, που είναι εύκολο να το καταλάβει ο καθένας, ότι με βάση τα παραπάνω όλα αυτά που διαβάσαμε, κατά την παρούσα χρονική περίοδο βρισκόμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των συμπληρώσεων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συμπερασματικά, είμαστε στο σημείο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η κυρίως μελέτη χρειάζεται και αυτή επικαιροποίηση. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει γρήγορα. Και καλά κάνετε και το λέτε για να το ξέρουν και οι δημοτικοί. Να πούμε ότι δεν είναι δικό μας έργο. Δεν είναι της περιφέρειας έργο. Έτσι είναι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Ίου και φυσικά του Δήμου Φολεγάνδρου. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εγώ θα κάνω αρκετές παρεμβάσεις από εδώ και πέρα για αυτό το έργο. Μήπως και μπορέσουμε και το προχωρήσουμε λιγάκι. Ωραία. Κύριε Δαζέντα, αυτό παρεμπιπτόντως, γιατί μας στέθηκε χθες από το Γιάννη, από τη Φολέγανδρο και θέλουν να μάθουν και οι Φολεγανδρίτες τι ακριβώς γίνεται. Και μπράβο στο Γιάννη, γιατί είναι ένας ενεργός πολίτης και αυτό να το πω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν αναφέρεται το όνομά μου ή όχι, γιατί εγώ κάνω τις ενέργειες που πρέπει και προσπαθώ να βοηθήσω όλους τους Δήμους. Αυτή είναι εξάλλου και η εντολή, θα έλεγα, που έχουμε πάρει από τον Περιφερειάρχη μας, ότι πρέπει να είμαστε πολύ κοντά στους Δήμους και να βοηθούμε όπου μπορούμε. Αυτό κάνει η περιφέρεια συνεχώς. Ωραία. Οπότε, θέλετε να πάμε να δούμε τώρα και κάτι. Και βέβαια να πω ότι και η Δήμαρχος καταβάλει τεράστιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μιλήσω μαζί, θα κάνω και επίσκεψη μετά από λίγες μέρες, θα πάω στη Φολέγανδρο. Οπότε θα τα κουβεντιάσουμε για από κοντά όλα αυτά τα θέματα. Ωραία. Θέλετε να πάμε τώρα σε αυτές τις φωτογραφίες που μου έχετε δώσει. Βεβαίως. Να μας πείτε και τι είναι. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία τώρα. Για να δω κι εγώ. Ναι. Αυτή είναι από πού? Αυτή είναι, αυτό είναι. Στον πόθο να είναι. Τώρα μου δείχνεις, Παναγιώτη μου, φωτογραφίες τις οποίες σου τις είχα στείλει την προηγούμενη φορά. Α, συγγνώμη. Οι τελευταίες είναι το ίδιο έργο βέβαια. Αλλά είναι προχωρημένο υπόλοιπο. Αλλά τώρα έχει τελειώσει πλέον. Όχι, νομίζω ότι είναι καινούργιες αυτές. Για μισό λεπτό, επιτρέψτε μου μόνο να. Ναι, ναι. Να πάω. Οι τελευταίες που σου έστειλα σήμερα, πριν από λίγο πήγα και τις τράβηξα από εκεί. Α, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, είναι τελείωσε το έργο. Σωστά, εδώ είναι τώρα το τέλειωμα του έργου. Είναι ο τείχος. Βλέπετε τι τεράστιο έργο έγινε. Τελικά ήταν μεγάλο. Ναι, ναι. Πάρα πολύ μεγάλο. Όλο αυτό είναι από μπετόν και καταλήγει απάνω σε λιθοδομή, η οποία είναι και προστατευτικό τυχείο πλέον από το δρόμο. Ωραία. Και ο δρόμος έχει φαρδίνει κάπως εκεί πέρα. Οπότε αυτό, κύριε Πάρχη, είναι ανάμεσα Μεσαριά Βόθωνα, δεν είναι? Είναι ακριβώς απέναντι από το Σκλαβενίτη. Απέναντι από το Σκλαβενίτη, ωραία, ναι. Για να ξέρω και εγώ να μην κάνω κανένα. Είναι ένα σημείο που χρειαζόταν η παρέμβαση δική μας για να κρατηθεί ο δρόμος εκεί, να μην έχουμε προβλήματα. Και πάλι η περιφέρεια έκανε ένα σπουδαίο έργο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είναι το ίδιο έργο. Το ίδιο, ναι. Φαίνεται ολοκληρω... από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ναι. Τελικά ήταν μεγάλο. Και σώσαμε, το καλό είναι ότι σώσαμε και το δέντρο που υπήρχε εκεί. Ναι, αυτό που είχε. Γιατί η πρώτη σκέψη ήταν να φύγει το δέντρο. Ναι, το θυμάμαι. Γιατί φαινόταν πια οι ρίζες του, αλλά το σώσαμε γι' αυτό και έχει βγάλει και φύλλωμα καινούριο τώρα. Οπότε. Πάω στην επόμενη φωτογραφία. Είναι από το ίδιο σημείο, νομίζω. Ναι, ναι, το ίδιο σημείο είναι. Είναι όλες τις φωτογραφίες μου. Εδώ είναι. Βλέπετε είναι... τώρα το τυχείο. Α, τώρα κατάλαβα που είναι. Είναι πολύ, ωραίο, πολύ ωραία δουλειά. Και εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον Πανάχραντο που είχε αναλάβει αυτό το έργο. Γιατί κάποτε. Πρέπει να λέμε και ένα ευχαριστώ στους εργολάβους όταν παίρνουν ένα έργο και το κάνουν όμορφα και το κάνουν ωραίο. Ναι. Και γρήγορα και ωραίο. Ωραία. Οπότε οφείλω να πω ένα ευχαριστώ. Και βέβαια να πω ότι συμπληρωματικά με αυτό το έργο, ναι, γιατί εδώ ήταν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, η μαγιά η δικιά μας, ότι μέσα σε αυτό το έργο βάλαμε και γίνανε όλες οι επιδιορθώσεις στα στιθέα, στο μεγαλοχώρι, στη μεγάλη στροφή. Στην πιο πριν. Και έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Βέβαια. Ναι. Έχουν γίνει. Κάναμε επεκτάσεις των στιθέων αυτών. Κάναμε πολύ καινούργια πράγματα. Κάναμε ένα πολύ ωραίο στιθέο στην ευθεία εκεί, στο Βεζινάδικο πια, στην αρχή του εμπορίου. Γενικά, συμπληρώσαμε αρκετά μέτρα αποτυχία. Αυτή τη στιγμή τελειώνουμε το τυχείο αυτό που είδατε εδώ στον Βόθωνα. Και από πολύ γρήγορα, αυτές τις επόμενες μέρες, θα συμπληρώσουμε και το τυχείο που είναι απέναντι στο Πεντακοτσόβολο, ναι, το οποίο έχει και αυτή υποστεί κάποιες, αυτό το σημείο έχει υποστεί βλάβες. Θα το αποκαταστήσουμε και αυτό, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ωραία. Κύριε Πράσο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Έπαρχο, επειδή
και εσύ, Παναγιώτη, και εγώ δεχόμαστε καταιγισμό, μα καταιγισμό μηνυμάτων για την κατάσταση του οδικού δικτύου και επειδή γνωρίζω ότι έχει προωθηθεί ένα σημαντικό σχέδιο με πολύ μεγάλο κόστος και πολύ μεγάλη δαπάνη για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, έπαρχε, έχουμε ένα έστω πρόχειρο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι η κέρια ερώτηση που... Και την κάναμε κάθε φορά που βρίσκομαι τον έργο. Ναι, ναι. Αφού καταφέραμε, η καθυστέρηση υπήρξε στο ότι έπρεπε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπήρχε διαδικασία τέτοια που ένας, σαν το Χατζημάρκο, ένας οραματιστής περιφερειάρχης το εφαρμόζει για πρώτη φορά. Και αντί να έχουμε κάθε χρόνο δημοπράτηση για να κάνουμε κάποιο έργο, οδοποιίες ας πούμε, κατάφερε και πέρασε, άλλαξε ο νόμος και πέρασε τριετές πρόγραμμα. Ναι. Έχουμε λοιπόν 3 εκατομμύρια για τη Σαντορίνη και 550.000 για τα υπόλοιπα νησάκια τριγύρω για να κάνουμε ένα τριετές πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων. Ναι. Και αυτό για μένα είναι τεράστια επιτυχία. Από εδώ και πέρα να σας δώσω ημερομηνίες έναρξης της διαδικασίας. Χρονοδιάγραμμα, χρονοδιάγραμμα θέλω, δεν θέλω να μου πείτε 29 Μαΐου. Λοιπόν, αυτό έχει δοθεί, δεν πάμε για το, για το Σεπτέμβριο. Αυτό εκεί το πάμε για δεν ξέρω πότε. Δεν ναι. Ξέρω. Α, δεν υπάρχει ακόμα... Να σας πω κάτι. Μόνο αυτό που είπατε, είπα... Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να επιτρέψεις και εσύ, Παναγιώτη. Δεν σου επιτρέπω. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είπατε ότι είναι τριετές πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό, δηλαδή να έχουμε μια μακρόπνοη δραστηριότητα. Όμως, οι ανάγκες δεν έχουν μακριχρόνια, αν θέλετε, αντοχή. Mm-hmm. Θέλει ο κόσμος να πάει στον δρόμο και να τον βαδίσει με το αυτοκίνητο, με τα πόδια, με το μηχανάκι και το ποδήλατο σωστά. Ναι. Έτσι, μια απλή πρόχειρη αποτίμηση. Πολύ ωραία. Δούμε, παιδιά, ξέρετε, εμείς ξεκινάμε περίπου τότε, θα ολοκληρώσουμε περίπου λοιπόν, τότε. Ήδη η όλη διαδικασία έχει περάσει από δύο οικονομικές επιτροπές, έχει ολοκληρωθεί η προεργασία, έχει γίνει λοιπόν τώρα μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι να κατατεθούν οι προσφορές από εργολάβους για το έργο. Πρώτη απάντηση. Και είναι στάνταρ ημερομηνίες εδώ. Εγώ δεν θα... στην αρχή σε κάποιες συνεντεύξεις έδινα και κάποιες ημερομηνίες και κάποιες περιόδους. Μα δεν έχω κόψει τώρα. Τώρα θα λέω πλέον μόνο ημερομηνίες για να μην λέω ψέματα στον κόσμο. Εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. 15 Ιουνίου λοιπόν, μέχρι 15 Ιουνίου κατατίθεται οι προσφορές. Ξέρουμε ότι επειδή είναι ένα μεγάλο έργο. Πάρα πολύ μεγάλο και πρέπει να δημοσιευθεί και σε ευρωπαϊκή εφημερίδα και όλα αυτά. Μπίπτει σε αυτού του κανονισμού. Ξέρουμε ότι σε αυτά τα μεγάλα έργα υπάρχουν θέματα. Δηλαδή, εργολάβοι. Και ο Κολόπουλο και όλα αυτά. Λοιπόν, τα ξέρουμε. Τον Κολόπουλο τον ξέρετε, κύριε Βερζέγκο. Τον Κολόπουλο. Όχι. Είναι μια διαδικασία όταν κουρεύανε τα αρνιά και τα. Μεσό λεπτάκι, μην γελάς Παναγιώτη. Όταν κουρεύαν τα αρνιά, επειδή ήταν πανγενιά που λέμε, ερχόντουσαν πολλοί κόσμος, τους δίνανε ως δώρο από τα οπίστια του προβάτου ή του κατσικιού για την δουλειά τους. Στην εργολαβική διάσταση, ο Κολόπουλος είναι ότι εγώ θα δώσω αυτή την έκπτωση, μη δώσεις εσύ μικρότερη. Και πάρε. Και θα πάρεις κάτι της. Θα πάρεις το κάτι της. Μάλιστα. Καλά, αυτά μάλιστα. Είναι θέματα που τα ξέρουμε, τα ξέρει και ο κόσμος τώρα. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα κέντρο. Πάντως, χαρακτηριστικό παράδειγμα, εκτός του αυτό που είπα προηγουμένως για τη Φολέγανδρο, που βλέπετε πόσα χρόνια κρατάνε οι διαδικασίες, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και το Λύκειο εδώ από κάτω. Άστο αυτό. Εντάξει, έχει ξεκινήσει, η δημοπρασία έχει γίνει από το 19 και ακόμα είμαστε στο 21, θα πάμε στο 22 και δεν θα έχει τελειώσει. Εκεί το περίεργο είναι ότι είχαμε πάρει και ημερομηνία, γιατί ο κύριος Ζώζος τότε που ήταν δήμαρχος είχε αναλάβει, νομίζω, ο Γινοσάτης και είχε φτιάξει κάτι. Ναι. Και παρόλα αυτά παραμένει, ας πούμε. Να πω λοιπόν εγώ, στάνταρ ημερομηνία, ότι μέχρι τις 15 τελειώνουν οι προσφορές και 25 του Ιουνίου ανοίγονται οι προσφορές. Οπότε θα μπουν σε μια διαδικασία αξιολόγησης και να δούμε ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Μετά, εξαρτάται από τι ενστάσεις θα γίνονται, μακάρι να μην γίνει καμία ένσταση για να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Για να φύγουμε από αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, μας το έχετε ξεκαθαρίσει και άλλες φορές. Καλά έκανε ο Δημήτρης και το ρώτησε μήπως υπάρχει κάτι καινούριο. Στα θέματα του Καμαριού, η περιφέρεια δεν έχει καμία εμπλοκή. Σχέση. Όχι, όχι, όχι. Καμία απολύτως. Καμία. Οπότε δεν θα παραστείτε και στην εμείς καλύτερα. Απλά. Με την υπόδειξη. Θα παραστεί ο κύριος. Θα παραστώ εγώ, δεν με πειράζει. Αν μάθω πότε είναι και αυτό, θα πάω. 1 Ιουνίου. Εντάξει, ωραία, θα είμαι εκεί. Λοιπόν, εμείς εκεί που εμπλεκόμαστε είναι ως προς το λεωφορείο, ας πούμε, γιατί εμείς εγκρίνουμε, ναι. Αρκεί ο Δήμος να μας κάνει την εισήγησή του και εμείς απλά εντάξει, δεν θα διαφωνήσουμε. Δεν θα διαφωνήσουμε με ό,τι μας πει ο Δήμος. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Υφίσταται ακόμα το τμήμα συγκοινωνιών. Βέβαια. Τις... Και δουλεύει και πολύ καλά. Να με περιμένετε λιγάκι. Ό,τι θέλετε. Με τις αρμοδιότητες και την πυγμή που είχε παλιά που έλεγε αυτό θα γίνει και έτσι θα γίνει. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του Καμαρίου. Είναι ότι τώρα το χειμώνα που μας πέρασε δεν είχαμε καν κτέλ. Ενώ το τμήμα συγκοινωνιών έλεγε, θα έχετε αυτά τα δρομολόγια αυτές τις ώρες σε αυτές τις διαδρομές. Ευχαριστώ Δημήτρη μου που έβαλες και αυτή την παράμετρο. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Το ΧΤΕΛ είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι ιδιωτική εταιρεία. Λοιπόν, επειδή με πέρανε και εμένα κάποιοι και μου λέγανε, μα περνάει μόνο μία φορά και πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο Μονόλιθο ή πηγαίνει στον Έξω Γυαλό ή δεν ξέρω τι. Η απάντηση ποια είναι. Ωραία. Παιδιά, θέλετε να το βάλουμε και δεύτερη φορά. Να το βάλω. Πολύ εύκολο, λέω στο Γιάννη τον Γαβαλά, δώσε να κάνει και ένα δεύτερο δρομολόγιο. Μες. Αν μέσα σε 15 μέρες δεν έχει το λεωφορείο πληρότητα 50% συν 1, πάει το δρομολόγιο. Όπα. Εδώ λέω όπα. Τι θα πει 50% συν 1. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό λέει ο νόμος. Σε μια γραμμή που θα το βάλει στο ΚΤΕΛ να δουλέψει, πρέπει να έχει πληρότητα 50%. 50% συν 1. Ναι, για να μπορεί να λειτουργήσει. Συν 1 επιβάτη, για να μπορεί να λειτουργήσει. Με αυτή τον κορονοϊό τώρα, που απαγορευόταν η κυκλοφορία γι' αυτό, να το βάλω να πάρει ένα άτομο, δύο άτομα. Δύο. Να πάρει. Εγώ του σέβομαι. Εγώ σέβομαι και τον έναν και τον μισό. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να επιβάλλει σε μια ανωνυμία. Ο νόμος αυτός είναι. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, με συγχωρείτε. Αλλά το ζήτημα είναι πιο σύνθετο από ότι το περιγράφετε και χαίρομαι που το περιγράφετε καλά. Είσαι δημόσια συγκοινωνία, μπορεί να είσαι ιδιωτική επιχείρηση. Είσαι δημόσια συγκοινωνία. Έχεις ένα χώρο, φιλέτο στα φυρά. Αυτό είναι θέμα του Δήμου. Δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια. ναι, αλλά είστε φίλος με τον Δήμαρχο. Εντάξει. Και συνεργάζεστε καλά από και με όλους είμαι φίλος. Ναι, δόξα τω Θεώ. Αυτό που έχω κρατήσει όλα τα χρόνια αυτά, είμαι φίλος με όλους. Δεν έχω εχθρούς, δόξα τω Θεώ. Ότι συνεργάζεστε καλά και ως περιφέρεια, γιατί δεν είναι. Πάντως, επειδή ξέρω ότι πάει να πεις, δεν ισχύει αυτό το πράγμα που θέλεις να πεις. Χωρίς να το πεις. Υπάρχει νομοθεσία που λέει αυτό που είπε ο έπαρχος. Αν είναι έτσι, δεν μπορείς να το κάνεις. Το όνειρό μου. Αν το ΚΤΕΛ καλεί την πίστη και θέλει να στέλνει τα λεωφορεία του χωρίς να είναι υποχρεωμένο, δεν πιστεύω ότι το κάνει και κανένας αυτό. Λοιπόν, το όνειρό μου. Θέλω να πάρω τη θέση του ΚΤΕΛ. Λοιπόν, το όνειρό μου. Πολλές φορές το. Ναι. Ήθελα λοιπόν το όνειρό μου, μια και μιλάμε για το ΚΤΕΛ, αγαπητέ Δημήτρη. Δεν μιλάμε μόνο για το ΚΤΕΛ, μιλάμε για τη συγκοινωνία. Το όνειρό μου ήταν να υπάρχει ένα λεωφορείο που να πηγαίνει περίσσα καμάρι. Το μου είχε μπει αυτή η ιδέα ότι ξέρει κάτι, θα είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, να συνδέσουμε του δύο. Πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, ας πούμε, παραθαλάσσιους και αυτό, αλλά υπάρχει ένα δρομολόγιο. Κάποια στιγμή λοιπόν το κατάφερα. Και μπήκε δρομολόγιο. Χάρηκα κι εγώ ότι μπήκε. Σε 15 μέρες σταματάει το δρομολόγιο. Ρε παιδιά, τι έγινε. Λέει, δεν θυμάμαι τι ήμουνα τότε, δημοτικό σύμβουλο ήμουνα, δεν θυμάμαι τι ήμουνα. Λέει, κοιτάτε να δείτε, εμείς το βάλαμε 15 μέρες. Δεν συμπληρώνε τον αριθμό τον απαιτούμενο που χρειαζόταν και το δρομολόγιο αυτοδικαίως σταμάτησε να γίνεται. Οπότε γι' αυτό. Διαφορετικά. Για μας θα ήταν πολύ εύκολο, πολύ ωραίο να. Γιατί εγώ σας λέω, εγώ θέλω να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Δηλαδή και ο ένας, αν μπω στη θέση και του ενός, ναι, έχει δίκιο και θέλει περισσότερα δρομολόγια. Δόξα τω Θεώ, η πανδημία φεύγει, οπότε θα λειτουργούμε κανονικότατα τώρα. Ωραία. Και θα είναι να πολύ καλά. Λιγάκι παρακάτω. Τι να πω λοιπόν, τώρα, μια και μιλήσαμε για δρόμους και τέτοια, να πω ότι χθες μου έδωσε ο εργολάβος ημερομηνίες και γι' αυτό τις λέω.
ο εργολάβος που έχει αναλάβει τις διαγραμμίσεις, ναι. Γιατί θα κάνουν και διαγραμμίσεις τώρα, θα μπουν στη θέα κι άλλα και θα μπουν και πληροφοριακές πινακίδες. Ήδη τις πινακίδες τις έχουμε. Σε όλο το επαρχιακό δίκτυο. Σε όλο το επαρχιακό δίκτυο. Ναι. Ήδη τις έχουμε δώσει. Και ευτυχώς πήγα και στη Σύρο. Γιατί κάπου είχε κολλήσει το θέμα. Και το ταξίδι αυτό ήταν πραγματικά έτσι. Το χάρηκα πάρα πολύ κι εγώ. Γιατί πήγα σε όλες τις υπηρεσίες και έτρεξα όλα τα θέματα του επαρχείου, ναι. Και αυτά που και τις αρμοδιότητες σαν αντιπεριφερειάρης πια. Στα θέματα υγείας. Πάντως, μια και μιλήσατε για την σήμανση, πρέπει να πω και θα το δει και ο Δημήτρης φεύγοντας ή όσοι περάσουν, ότι αυτή τη στιγμή η ιδιωτική εταιρεία θα αρχίσει να σκάβει το κομμάτι, το δραματικό κομμάτι από τον Καρτεράδο μέχρι την Πεσαριά. Έχουν ήδη, σκάβουν πάλι. Δεν ξέρω και δεν είναι, νομίζω, κάποια από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και με την ευκαιρία να τους πούμε ότι εντάξει, το οδικό δίκτυο αυτό δεν είναι επισκευασμένο ακόμα για να το χαλάσουν όπως χαλάσανε, ναι. Το δρόμο που πάμε προς, ναι, τη μία, από το αεροδρόμιο προς τη μία. Και η αποκατάσταση ήταν δράμα. Δεν λοιπόν. Ήταν ότομα, δεν είναι του Μανώλη το ορφανό. Θα σας πω εγώ. Θα μας τα πείτε. Είναι της ίδρυυσης. Πες το, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, να τελειώσω με αυτό που ξεκίνησα. Λοιπόν, να τελειώσω με αυτό που ξεκίνησα. Να πω λοιπόν ότι είναι να κάνουμε διαγραμμίσεις, να μπουν στη θέα και πληροφοριακές πινακίδες. Ευτυχώς είπα ότι βρέθηκα στην Σύρο και μπόρεσα και το είδα το θέμα, το οποίο κάπου είχε μπει στα συρτάρια και θα μας καθυστερούσε πάρα πολύ. Δηλαδή η προοπτική ήταν να έρθουν τον Οκτώβρη να τα κάνουν αυτά. Μπόρεσα λοιπόν, τους πίεσα όσο μπορούσα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τις τεχνικές υπηρεσίες εκεί στη Σύρο, γιατί μου το τρέξανε πάρα πολύ. Μίλησα με τον εργολάβο και χθες λοιπόν που μίλησα μαζί του μου έδωσε ότι 15 Ιουνίου θα έρθει σε πρώτη φάση να φτιάξει τα στιθέα και να βάλει τις πινακίδες και μέχρι τέλος Ιουνίου θα έρθει να κάνει τις διαγραμμίσεις. Οπότε και αυτό το θέμα λοιπόν. Κύριε Παρχιά, σας διακόψω λίγο. Ναι. Έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας του Καρτεράδου, τον κύριο Ρούσο. Ωραία, έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας του Καρτεράδου. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σας ακούω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Έπαχο, τον κύριο Μπάμπη, για κάτι με το ΧΤΕΛ. Καλές είναι οι υποχρεώσεις του ΧΤΕΛ και του κράτους. Το ΧΤΕΛ ποιος το ελέγχει, αν τηρεί αυτά που υποχρεούται να κάνει απέναντι στα δρομολόγια που υποχρεούται να κάνει. Έχετε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση και το λέτε ή... Ναι, έχω κάποια συγκεκριμένη. Το ΧΤΕΛ υποχρεούται σε όλα του τα δρομολόγια από την παλιά, από τον παλιό περιφερειακό που είναι από τη διαστάθμιση του Καρτεράδου, να εισέρχεται στην πλατεία του Καρτεράδου. Ποια πλατεία, κύριε πρόεδρε, και γίνεται χαμός. Ούτε με γιο ταχύ δεν μπορείς να πας. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αν στην πλατεία της Ιας γινόταν χαμός, δεν θα είχε παρέμβει η αστυνομία με ευθύνη του ΧΤΕΛ να την καθαρίσει. Δεν ξέρω, αυτό που λέτε δεν ξέρω. Θα απαντήσει ο κύριος Έπαρχος. Γιατί λοιπόν το ΧΤΕΛ δεν υποχρεούται και εκεί που νόμιμα και νομικά υποχρεούται να μπει, δεν το τηρεί. Και πού είναι οι μηχανισμοί του επαρχείου να το επιβάλλουνε, γιατί παλιότερα είχα προσφύγει αρκετές φορές στον πρόεδρο του ΧΤΕΛ. Και την ίδια καραμέλα, την ίδια δικαιολογία. Στην ΙΑ θα ήθελα να ρωτήσω, αν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, δεν θα είχε ζητήσει το ίδιο το ΧΤΕΛ να μπει η αστυνομία και να κάνει παρέμβαση. Ωραία. Μια σταθμά και δύο μέτρα. Θα απαντήσει ο κύριος Έπαρχος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, κύριε πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Για πείτε μας, κύριε Έπαρχε. Καταρχάς, δεν μ' άρεσε ο τρόπος. Εντάξει, τώρα ας μην μείνουμε στον τρόπο. Ο τρόπος του αγαπητού μαθητή μου δεν μου άρεσε έτσι όπως εκφράζεται. Λοιπόν, αν είναι υποχρέωση θα το δω. Καταρχάς, τα θέματα πρέπει να έρθουν σε μένα για να μπορέσω να, ναι, τα λύσω. Αν δεν έρθουν σε μένα και μίλησε με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ ή μίλησε με τον, δεν ξέρω με ποιον μίλησε, με γεια τους με χαρά τους. Πάντως να πω εμένα, ότι, όταν ήρθε το πρόβλημα ότι αυτή η πλατεία είναι κόλαση, έτσι. Βέβαια. Και με το μηχανάκι που πας και μπορεί να στρίψεις τώρα. Πριν έρθω εδώ, πριν από μία ώρα ήμουν εκεί, στην πλατεία ήμουνα. Γιατί πήγα για ένα θέμα στην αστυνομία και κατέβηκα να κάνω στροφή και γίνεται κόλαση πραγματικά. Δεν σας συλλάβανε. Λοιπόν. Όχι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, τώρα ότι εκεί δυσκολεύεσαι να στείλει. Δηλαδή, λοιπόν, έχει κάποιο λόγο να πάρει. Θα το δω όμως, θα το θέμα, θα το δω. Ναι. Ένα θέμα που ζήτησε ο αγαπητός πρόεδρος για να αλλάξει λίγο η στάση εκεί στην είσοδο του Καρτεράδου, το κάναμε πέρυσι. Εξυπηρετεί, θα θαυμάσει ο κόσμος. Ναι. Αλλάξαμε λίγα μέτρα τη στάση και αμέσως και το λεωφορείο μπορεί και σταματάει. Χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην υπόλοιπη κίνηση κλπ. Λοιπόν, είμαστε ανοιχτοί για να ακούσουμε όλα τα θέματα και να δώσουμε λύσεις. Τώρα, το να βγαίνει να φωνάζει
Όταν δεν ήρθε να με ενημερώσει εμένα ότι θέλει να πηγαίνει το κτέλ εκεί και να φωνάξω και τον Γαβαλά, ναι, τον υπεύθυνο από το Τμήμα Συγκοινωνιών, να φωνάξω και το κτέλ να δούμε, να βρούμε μια λύση. Εντάξει. Θα το δω. Θα το δούμε. Θα το δω λοιπόν. Πάμε παρακάτω για να, λοιπόν, να φτάσουμε. Γιατί αυτό πάντως, και να το δείξω τώρα, αυτό το θέμα το βλέπω και στο Facebook. Για τον Καρτεράδο λέτε? Όχι. Γενικά, το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Ναι. Βάζει τώρα η κάθε κυρά τέτοια, να μην πω ονόματα τώρα και... Ναι. Λοιπόν, βάζει ότι υπάρχει μια τρύπα στο δρόμο, λέει, του μονόλιθου, του αεροδρομίου. Εκεί που πάει από Μεσαριά πάει αεροδρόμιο. Και υπάρχει μια τρύπα. Το βάζει στο Facebook. Πάρε μέρα, Χριστιανή μου, ένα τηλέφωνο εμένα. Να μου πεις, μήπως δεν ξέρω το τηλέφωνο. Το έχει. Η συγκεκριμένη κυρία το έχει. Αλλά δεν κάνει, δεν παίρνει τηλέφωνο. Να το δώσω το τηλέφωνο. Ε? Να το δώσει το τηλέφωνο. Να το δώσει. 6972-927-807. Μπράβο, Δημήτρη μου. Λοιπόν, πάρε με τηλέφωνο, μου πεις ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, να στείλω αμέσως το. Το είδα. Έτυχε και το είδα εγώ στο Facebook. Και με έβριζε, ας πούμε. Ναι. Μαθήτριά μου. Αλλά εντάξει. Οι ανύπαρκτοι έχουν και λόγο. Τι να πω. Την άλλη μέρα έστειλα και το φτιάξαμε. Πολύ απλά. Την άλλη μέρα έστειλα το συνεργείο και πήγε το φτιάξε. Ας με έπαιρε τηλέφωνο, να το λύνει αμέσως. Λοιπόν, τώρα, ξεκινήσαμε να πούμε λίγο για το... Και ευτυχώς εδώ τώρα, γιατί πρέπει να πούμε, να δούμε και την άλλη πλευρά. Ναι. Ευτυχώς που δεν είχαν πέσει, δεν είχαν γίνει ασφαλτοστρώσεις. Για φανταστείτε, να είχα ρίξει άσφαλτο σε όλο το επαρχιακό δίκτυο και να ερχόταν μετά η Vodafone και να μου πει, το ξανασκάβω όλο για να περάσω τα... Τις οπτικές ίνες. Ή να έρθει η ΔΕΙΑΚ και να πει ναι, θέλω να αλλάξω αυτό που είπα προηγουμένως, θέλω να αλλάξω. Φαντάστε όμως και την άλλη αντίληψη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Δηλαδή, αυτή την ουτοπική αντίληψη που έχω εγώ, λέει ο Αντιπεριφερειάρχης και έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας. Θέλω να φτιάξω αυτό το έργο. Μεγάλο έργο. Mm-hmm. Μάλιστα. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας κατάλογος υπηρεσιών, εταιριών και τα λοιπά. Και να τους λέμε ότι, παιδιά, ξέρετε, ετοιμαζόμαστε όπως ετοιμάζεστε τώρα, ναι, και λέτε είναι τριετές το σχέδιο και 15 Ιουνίου θα γίνει η... Πώς την είπατε? Η καταντήδη προσφορές. Κατάθεση προσφορών. Πλειοδοσία, τέλος πάντων. Ναι. Να τους πάρετε ένα τηλέφωνο. Την Vodafone, την Κοσμοτέ, τη ΔΕΙΑΦ, την Γεωθήρα, δεν ξέρω ποιους άλλους θα πάρετε. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τον σκαφιά της γειτονιάς, ας πούμε. Ναι, ναι, ότι ναι. Ξέρετε κάτι, κάνουμε κάποιο έργο εκεί πέρα. Μήπως έχετε εσείς κάτι να κάνετε, ούτως ναι, ώστε να μην κάνουμε μπαλώματα. Μάλιστα. Γιατί εγώ το έχω σπάσει το αυτοκίνητό μου, χορεύω shake. Shake, χορεύατε στα νιάτα σας. Πάντως τώρα τελευταία υπάρχει ένας ψηλοσυντονισμός. Δεν ήταν όπως το παρελθόν, λοιπόν, που να ήθελε, πω, χωνόταν στον να πω λοιπόν ότι από πέρυσι, ναι, που ήταν πώς θα ρίχναμε, είχαμε ξεκινήσει διαδικασίες για να ρίξουμε άσφαλτο. Τελικά επειδή άλλαξε το σχέδιο και πήγαμε στο 3ETS, αυτό εγκαταλείφθηκε. Αλλά πριν λοιπόν, όταν ξεκινήσανε διαδικασίες, το πρώτο πράγμα που έκανα λοιπόν, έστειλα σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΙΔΑΠ, πώς τα λένε, ΔΕΙΑΘ, σε όλους. Vodafone, Cosmote κλπ. Έστειλα σε όλους χαρτί ότι πρόκειται να ρίξω άσφαλτο σε αυτούς τους δρόμους. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο έργο, θα το κάνετε τώρα. Διαφορετικά μετά, για κάποια χρόνια, δεν θα γίνει. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι μετά από 10 χρόνια μην κάνετε τίποτα. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον για μια τριετία, μια πενταετία, όχι, δεν θα μου χαλάσει την άσφαλτο τρόπο που θα ρίξω και θα είναι και καλή ποιότητα και θέλω να κρατήσει αρκετά χρόνια να αρχίσει αύριο να μου τις κάψεις. Γιατί δεν έχει γίνει, γιατί πρέπει και αυτό να το δούμε. Να δούμε και πώς γίνεται η αποκατάσταση. Δεν γίνεται σωστά. Δεν γίνεται σωστά. Να πω λοιπόν ότι... Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν κάνουν... Να το πω λοιπόν γι' αυτό, για να το λύσουμε. Πράγματα. Γιατί και εγώ πάω με το αυτοκίνητο και βλέπω ότι όταν πατήσω στη γραμμή εκείνη, το αυτοκίνητο πηγαίνει, ναι, πόσο μάλλον ένα μηχανάκι, πόσο κινδυνεύει. Και τώρα, να πω, λοιπόν... τώρα που θα σκάψουν εδώ το δρόμο... Ναι. Το... Να πω λοιπόν να ότι... Προσέχομαι. Να μην δουλέψουν και τα συνεργεία, κύριε Ναι. Να πω λοιπόν ότι υπάρχει εγγυητική επιστολή. Αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αν δεν γίνει σωστή αποκατάσταση και ελεχθεί από το μηχανικό, δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ. Ας το ακούσουμε. Το ακούνε, εγώ το λέω δημόσια. Ναι, λοιπόν, να ξαναπώ ότι υπάρχει εγγυητική επιστολή, αρκετά χρήματα, τα οποία είναι κατατιθεμένα
και θα πρέπει να υπογράψει ο μηχανικός ότι έχει γίνει καλή αποκατάσταση για να μπορέσουν να πάρουν πίσω την επιταγή. Ωραία. Διαφορετικά είναι δική μας. Κύριε Επάρχη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να σας παρακαλέσω να είστε λιγάκι πιο. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Είναι παραδέκα. Είναι παραδέκα. Πρέπει να. Καλά, τροπαδέτα τώρα μην και να. Μην διακόπτει άλλο τώρα, γιατί. εσύ καθυστερεί τώρα. Λοιπόν, να πω μια και είπα για τη Φολέγανδρο προηγουμένως, να πω λίγο για τη Θηρασιά, για τη Σίκινο, να πούμε και για τα άλλα τα νησιά μας. Βέβαια. Να πω καταρχάς ότι στη Σίκινο κάνουμε δύο έργα αυτή τη στιγμή. Στη Σίκινο. Στη Σίκινο. Και επειδή καλό είναι να τα μαθαίνει ο κόσμος, βέβαια. Γιατί πολλές φορές τι γίνεται. Γίνονται και έργα και ξεχνάνε κάποιοι, δεν μιλάω τώρα για τη Σίκινο, λέω γενικά. Ναι. Κάποιοι ξεχνάνε να βάλουν και μια πινακίδα που να λέει Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου κλπ. Κλπ. Αλλά το βάζουν τελευταία στιγμή, βγάζουν μια φωτογραφία και το ξαναβγάζουν. Και το ξαναβγάζουν. Ναι, ναι. Για να μην φαίνεται ότι είναι έργο της περιφέρειας, για να φαίνεται ότι το κάνουν οι Δήμοι. Λοιπόν, γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος εγώ να λέω και τι έργα κάνει η περιφέρεια κλπ. Για να μην έχουμε τέτοια θέματα. Πάντως με τον Δήμαρχο της Σικίνου δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι ωραίος ο Δήμαρχος. Τον πάω πάρα πολύ. Ναι. Είναι από τους πιο έμπειρους και τους πιο καλούς. Αν και να πω την αλήθεια. Όλοι οι δήμαρχοι σε όλα τα νησιά είναι εξαιρετικοί. Όλοι. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν. Η συνεργασία είναι άψογη, πραγματικά. Λοιπόν, στη Σίκινο έχουμε αποκατάσταση του Χαδά 194.000. Ναι. 194.000 αποκατάσταση του Χαδά τη Σίκινου. Και αυτό πρέπει να γίνει σε 6 μήνες. Είναι τελειωμένη η κατάσταση. Δηλαδή, ξεκινάει σε 6 μήνες πρέπει να έχει τελειώσει. Και ένα πλακόστρωτο που γίνεται στη χώρα εκεί της Αιγίνου, 47.500, αυτό θα παραδοθεί μέχρι τέλος Ιουλίου. Πολύ γρήγορα παραδίδεται και αυτό. Ήδη προχθές ήταν ο μηχανικός στην Σίκινο. Και βέβαια, μια και είπα ο μηχανικός, πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Ρούσο, αλλά και όλους τους υπαλλήλους του επαρχείου. Θέλω να δηλώσω έτσι δημόσια ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με όλους τους υπαλλήλους. Είναι εξαιρετικοί όλοι, ο κάθε ένας στο αντικείμενό του. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία. Να πω ότι και στη Θηρασιά προχθές είχαμε μια κατάπτωση από κάτι βράχια εκεί, που πέσανε στο δρόμο του. Εκεί που είναι από τον κόρφο προς τα πάνω. Ναι, στα σκαλοπάτια. Στα σκαλοπάτια εκεί. Ναι, και έχουμε συχνά. Πήγανε οι μηχανικοί, πήγε και ο Δημήτρης ο Ρούσος, πήγε και ο. Του περιβάλλοντος που είναι, ο Νίκος. Λοιπόν, πήγανε, το είδαν επί τόπου και μάλιστα βρήκανε και άνθρωπο, ο οποίος, όπως έχουμε Σαντορίνη για τις καταπτώσεις και όλα αυτά, έχουμε άνθρωπο με μηχανήματα κλπ. Που πηγαίνει αμέσως και κάνει αποκατάσταση. Είναι σε όλα τα επαρχεία. Μπράβο. Βρήκαμε άνθρωπο και στη Θηρασιά, ώστε για οτιδήποτε γίνει να κάνει άμεση αποκατάσταση. Ωραία. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό το έχουμε πει και Σαντορίνη, και βέβαια να πω τώρα. Σωστά αυτή ναι. Και βέβαια να πω, αγαπητοί μου κύριοι, να πω ότι επειδή έχουμε συνεχώς καταπτώσεις ή μπορεί να έχουμε. Και ποια είναι αυτά τα σημεία. Ο Αθηνιός, η Ία, τα βράχια όλα εκεί. Το Αμμούδι εκεί και λοιπόν. Ναι. Και στη Θηρασιά τώρα. Έχω συνεννηθεί λοιπόν με τις τεχνικές υπηρεσίες στη ΣΥΡΟ, να ετοιμάσουμε ένα έγγραφο, το οποίο να το στείλουμε στο υπεχοδέ, που να τους λέμε ότι κύριοι, αναλάβατε κι εσείς κάποια ευθύνη. Δηλαδή δεν μπορεί να ετεπομίζεται ο Δήμος ή το επαρχείο όλα αυτά. Δηλαδή έρχεται το κράτος και λέει δικά μου η καλδέρα, δικιά μου το ένα, δικό μου το άλλο, όλα δικά μου. Δασικές εκτάσεις, το 70% ξέρω της Μήλου, και τα παίρνει όλο το κράτος, όχι, αναλάβετε και κάποιες ευθύνες. Αν γίνει κάποια κατάπτωση ή αν θα πρέπει να γίνει ένα έργο, πηγαίνετε, χρηματοδοτήστε το και κάντε το. Εμείς έχουμε υποδείξει τα σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, έλα κράτος να κάνεις και εσύ κάτι. Ναι. Λοιπόν. Και το καμάρι που είναι στο ΕΤΑΙΠΕΔ, που κατέρευσε και έγινε ένα χάσμα εκεί πέρα και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι μετά και την πίεση τη δική μας. Και το κάνουμε. Αποκατέστησαν. Είναι ήδη εντάξει, πρέπει να πούμε. Είναι εντάξει, αλλά. Θέλει άσφαλτο. Αλλά το ΤΑΙΠΕΔ είναι. Πάντως το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να μην έχει πάρει και χαμπάρι. Πάντως εμείς ετοιμάζουμε και μια μελέτη τώρα καθαρισμού των ρεμάτων. Τριετές πρόγραμμα γι' αυτό, 300 χιλιάρικα. Σημαντικό πρόγραμμα αυτό. 300 χιλιάρικα είναι, 100 χιλιάδες το χρόνο.
Και είναι αυτό που, έχουμε, που είπα προηγουμένως. Υπάρχει εργολάβος και θα κάνει τις, αυτά όπου χρειάζεται να παρεμβαίνει. Αν το κάνετε αυτό, θα είναι για μένα ένα από τα μεγαλύτερα έργα της θητείας. Γίνεται μελέτη αυτή τη στιγμή, από το μηχανικό μας γίνεται μελέτη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρει, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, δεν ξέρει ο κόσμος ή τέλος πάντων το υφίσταται απλά, χωρίς να το ξέρει, ότι το ρέμα είναι μια φυσική ροή. Αν το εκτρέψεις, αν το βουλώσεις, αν τον μπαζώσεις, αν φτιάξεις και σπίτι, μετά θα λες, πού είναι η πολιτεία. Ακριβώς. Μετά τα ρίχνουμε όλο στο κράτος, μετά τα ρίχνουμε φταίει ο Δήμος, φταίει το επαρχείο, φταίνε όλοι. Λοιπόν, εσείς φταίτε γενικώς. Εντάξει. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, κύριε. Λοιπόν, και το Σάββατο έχουμε, θα κλείσουμε λακκούβες στον επαρχιακό δρόμο από Φυρά για Ία. Έχουμε το συνεργείο μας. Αυτό πάει από την εργολαβία. Αυτό δεν είναι από το συνεργείο αυτό το που είπα προηγουμένως. Αυτό είναι από την εργολαβία του Βόθωνα. Ναι. Να μας κλείσει και αυτές τις τρύπες. Από το, τα Φυρά προς την Ία. Οπότε να έχουμε ένα δρόμο για εκεί που να είναι εντάξει. Έχουμε πολλά ακόμα. Λοιπόν, πάρα πολλά. Ναι, να τα... Α, να πω ένα ευχάριστο. Θα έρθεις άλλη φορά. Όχι, είναι μερικά που πρέπει να τα πω σήμερα. Είμαστε και Ολυμπιακός και πρέπει να είσαι συναχωρημένος. Σε τίτλους να μας τα πει. Σε τίτλους. Έτσι ώστε να τα πάτε και εμείς θα τα δούμε μετά και θα τα κάνουμε ρεπορτάζ. Σχετικά με αυτό που είπα πάντως με τους υπαλλήλους προηγουμένως και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, να πω ότι καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες. Τέτοιες προσπάθειες και τέτοια πίεση, γιατί η υποστελέχωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε. Ναι, αυτό είναι. Η υποστελέχωση. Εγώ ήδη ετοιμάζω ένα έγγραφο τώρα και σαν Αντιπεριφερειάρχης Υγείας προς το Υπουργείο, γιατί ζητάμε σε όλα τα νησιά. Φαντάζεστε ότι η Μύκονος, για παράδειγμα, δεν έχει υπηρεσία υγείας. Η Μύκονος. Δεν έχει. Δεν έχει. Δεν έχουμε υπάλληλο. Εδώ έχουμε δύο υπαλλήλους. Η Μύκονος δεν έχει. Η Μήλος δεν έχει. Δηλαδή εξυπηρετούν οι υπάλληλοι και πηγαίνουν της περιφέρειας, έτσι, από την περιφέρεια. Τώρα πάνε να εξυπηρετήσουν μια μέρα κλπ. Λοιπόν, η υποστελέχωση λοιπόν είναι τεράστια. Και η πίεση λοιπόν στους υπαλλήλους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάθατε προχθές ότι ο Γαβαλάς έπαθε μεγάλη ζημιά, ας πούμε, το παιδί. Και να τον έχει ο Θεός καλά. Δόξα τω Θεώ, πάει πάρα πολύ καλά. Ο Γιάννης. Πολύ, ναι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι κάνει. Αλλά βλέπετε η πίεση. Ναι. Που δεχόμαστε, είναι τρομεγάρα μεγάλη και δεν ξέρεις πού βγαίνει τελικά. Λοιπόν, μια ευχάριστη είδηση σημερινή είναι ότι για τον υπάλληλο του ταχυδρομείου του εμπορίου ήδη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες. Μια κοπελιά από το εμπορίο μάλιστα, κάνει τα χαρτιά της σήμερα, τελειώνει τα χαρτιά της, θα της κάνουν και μια μικρή εκπαίδευση και αναλαμβάνει σαν δεύτερος υπάλληλος στο ταχυδρομείο του εμπορίου. Επειδή θα μιλάμε μέχρι τις 5 εδώ πέρα. Λοιπόν, πάντως αυτό κάτσε να δεις. Είναι ένα θέμα σημαντικό. Πρέπει να το ακούσουν οι Μποριανοί. Ότι οι Μποριανοί, ότι λύθηκε το πρόβλημα με το ταχυδρομείο. Δεν είναι μικρό. Μην πας να το καλύψεις πάλι. Δεν μπορώ να το πούμε. Εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να αποχωρήσω. Όλοι θα αποχωρήσετε. Και ο κύριος Έπαρχος θα πρέπει να προχωρήσει, γιατί έχει τελειώσει. Αντιπεριφερειάρχης Έπαρχος. Δεν φταίω εγώ που καθυστερώ. Λοιπόν, εντάξει. Θέλω να σχολιάσει. Βλέπετε τι τραβώ, κύριο Δαρζέντα. Θέλω να σχολιάσει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Έπαρχος και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλάθλων Ολυμπιακού Σαντορίνης, γιατί έχασε ο Ολυμπιακός το κύπελλο. Άμα μου βάζεις τώρα, Δημήτρη μου, και τέτοια θέματα. Λοιπόν, γύρω στις 5 θα κλείσουμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα. Πήρε ό,τι πήρε. Καλά, θα πάρουν τα ψίχουλα, θα πάρουν και κάποιοι άλλοι. Θα χάσει και κάποιοι. Τα ψίχουλα τώρα. Θα εγώ για να μην. Θα στα πάρει και κάποιο άλλο. Γιατί έχουμε καταστρέψει αυτό το σπίτι. Το κυρίω μενού. Το κυρίω φαγητό θέλουμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε, κύριε Επαρχέ. Δεν ξέρω αν σα αφήσαμε να πείτε αυτά που θέλετε. Όχι, έχω πολλά ακόμα. Εγώ θα τα αφήσω μετά. Όχι, πρέπει να είναι σημερινά. Ωραία, σε τίτλου. Πάμε λοιπόν. Να πω ότι επειδή έχουμε και τις κρουαζιέρες τώρα και έχουμε και τον COVID, έχουμε, γιατί ο κόσμος καμιά φορά, και πρέπει να τα πω όμως, γιατί ο κόσμος μπορεί να θεωρεί ότι και τι κάνουν εκεί στο επαρχείο, τίποτα δεν κάνουν. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε κάνει ειδικό σχέδιο διαχείρισης κρουσμάτων COVID, που είναι μεγάλη υπόθεση τώρα. Στην κρουαζιέρα λέτε. Για την κρουαζιέρα. Ναι. Λοιπόν, έχει τελειώσει τώρα τη Σαντορίνη και τη Μυκόνου. Θα πει κάποιος, ναι, το κάνει ιδιώτης. Το λιμενικό ταμείο το έχει δώσει σε ιδιώτη. Τα δύο λιμενικά ταμεία το δώσαν σε ιδιώτη. Ωραία. Από εκεί πέρα όμως εμείς, επειδή εγώ βάζω την υπογραφή μου, ναι. Οι υπηρεσίες έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Για κάθε λεπτομέρεια
Έτσι, θέλει να το χτενίσει από. Και λαμβάνοντας υπόψη και την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, πρέπει να είμαστε και εμείς καλυμμένοι και να αναλάβουν και τις ευθύνες και κάποιοι άλλοι. Έτσι λοιπόν, συνυπογράφουν και οι δήμαρχοι και τα λιμενικά ταμεία και τα κέντρα υγείας και η αστυνομία και το λιμεναρχείο και όλοι. Συνυπεύθυνοι όλοι σε αυτή την προσπάθεια για το πώς θα έχουμε κρουαζιέρα με ασφάλεια. Λοιπόν, να πω ότι σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού, αυτό που είπα προηγουμένως, να σας δώσω ένα παραδειγματάκι. Το κουβεντιάσαμε και στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έρχεται ο Περιφερειάρχης λοιπόν και λέει: έχω την καλή διάθεση να διαθέσω χρήματα προκειμένου να βοηθήσουμε και τους εμβολιασμούς και τα τεστ και τα πάντα. Να πάρω εγώ με δικά μου λεφτά νοσηλεύτριες και νοσηλευτές και ξέρω εγώ και να τις διαθέσω στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας και παντού. Και το κράτος ακόμα δεν έχει υπογράψει αυτό το περίφημο προεδρικό διάταγμα, κάτι που το έχει κάνει πέρυσι και γι' αυτό μπορέσαμε και κάναμε τόσα πολλά στα νοσοκομεία. Isobox, εμβολιακούς αναλυτές, χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το προεδρικό διάταγμα, τότε θα μπορεί και η περιφέρεια να βοηθήσει. Ωραία. Να πω λοιπόν ότι... Είναι καλά αυτά που τα λέτε, γιατί τα μαθαίνει ο κόσμος. Ναι, ναι. Και πρέπει να όπως τα μαθαίνει αυτά. Τώρα, για παράδειγμα, θα πάω. Με δύο θέματα θα ασχοληθώ τώρα. Ωραία. Με τους πολύτεκνους και με τα. Αυτά. Με τους πολύτεκνους έχω εκδήλωση. Έχω εκδήλωση την Κυριακή, οπότε. Οπότε θα φάμε τα αθλητικά λοιπόν. Σήμερα, Αντώνη. Δεν έχουμε αθλητικά. Έχουμε σήμερα. Έχουμε. Να πω ότι επειδή τώρα σε λίγο θα κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις ο κόσμος, οι άποροι. Να κοιτάξουν λίγο με τους λογιστές τους για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αν το δικαιούνται. Ναι. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Αν το δικαιούνται, εκεί μπορούν να κλικάρει ο λογιστής ή να πάνε στο κέντρο κοινότητας, που είναι εδώ στο Κοτσόβολο. Στο Κοτσόβολο δίπλα. Να πάνε εκεί, να δουν αν έχουν όλα τα χαμηλό εισόδημα, αυτό είναι το κυρίαρχο, ώστε να μπορούν να παίρνουν προϊόντα από το ΤΕΒΑ. Και παίρνουν καλές ποσότητες προϊόντων και τακτικά. Αυτή τη στιγμή η Σαντορίνη είναι 29 άτομα που επωφελούνται και παίρνουν κρέας, ρύζια, μακαρόνια, τυριά, ναι, πολλά πράγματα. Είστε και αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πρόνοιας. Ναι, καλά, ναι, ναι, ναι. Καλά τα λέτε αυτά. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ θέλω να ακούσουν και λίγο αθλητικά ο κόσμος. Εντάξει, ας να τελειώσει. Εγώ έκανα μια ερώτηση για τον Ολυμπιακό. Θα τελειώσει και δεν απαντήσατε, το κάνατε λίγο λοιπόν, στρίβιν να πω, λοιπόν, είπες, Δημήτρη μου, για τις αρμοδιότητες, να πω λοιπόν ότι ήδη ξεκινάω το πώς θα δημιουργεί η Σαντορίνη και κοινωνικό παντοπολείο, που εκεί οι δικαιούχοι δεν είναι τόσο με μικρό εισόδημα, είναι και λίγο πιο μεγάλο. Που σημαίνει ότι θα έχουμε, αντί για 29 που έχουμε εδώ, εκεί μπορεί να έχουμε και 50 και 60 δικαιούχους και να παίρνουν και από το παντοπολείο να παίρνουν διάφορα πράγματα. Οπότε και αυτό το χαβιάρι περιλαμβάνεται. Ποιο? Το χαβιάρι. Βεβαίως. Δεν βρίσκεται άκρη. Θα έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, όχι τέλος, τώρα ξεκινήσαμε. Με τους πολύτεκνους λοιπόν, έχουμε την Κυριακή 6.30 ώρα, δεν καλούμε κόσμο. Καλούμε μόνο αυτούς που να βραβεύσουμε. Πού θα γίνει αυτό, θα γίνει στο. Βεβαίως, θα το καλύψουμε. Πού θα γίνει, στο ΓΕΛ, στο Γενικό Λύκειο. Στο Γενικό Λύκειο, σε εξωτερικό χώρο. Σε εξωτερικό χώρο, μακριά οι καρέκλες. Πότε γίνεται αυτό, κύριε Πάτη. 6.30 ώρα την Κυριακή. Αυτή εδώ την Κυριακή. Ναι, ναι, ναι. Μας κόψτε το ταξίδι λοιπόν, στην Αμοργό. Απλά λοιπόν. Ναι, το άκουσα. Λοιπόν, απλά να πω ότι θα γίνουν μόνο οι βραβεύσεις των αριστούχων, αυτών που πέρασαν στα πανεπιστήμια και των 7 γυναικών. Οι οποίες έχουν γίνει πολύτεκνες την προηγούμενη το 2020. Έχουμε 7 νέες γυναίκες και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Εμάς μας έχετε τιμήσει πάντως εμένα και τον Πράσο. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί έχετε προσφέρει, εντάξει. Οπότε να ξέρετε ότι θα βραβεύσουμε και κάποιο εγώ κόσμο. Εγώ δεν προσέφερα τίποτα, ούτε ένα παιδί δεν έχω. Αυτό τουλάχιστον έχει δύο. Ναι, αλλά θέλετε να γίνετε πρόεδρος. Αυτό το ξέρω. Πρόεδρος των πολιτεύων. Έχω αυτή την εντάξει. Να τον εκάνετε επίτιμο να ησυχάσουμε. Κλείνω, ναι. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν με τα εμβόλια και τα τεστ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παναγιώτη, από ό,τι άκουσα, πήγες εχθές λοιπόν και έκανες το εμβόλιο. Ναι. Είδες ότι το σύστημα λειτουργεί θαυμάσια. Πρέπει να το λέμε έτσι. Αυτό, γιατί εμείς είμαστε γκρινιάριδες. Ακριβώς. Συνήθως και βρίσκουμε όλες τις τραυμάρες να παρότι λοιπόν. Εκεί λειτουργούν τα πάντα εντάξει. Και αν δεν λειτουργήσει και κάτι, σίγουρα δεν φταίνει οι εργαζόμενοι και το νοσοκομείο. Ακριβώς. Εντάξει, ακριβώς. Γιατί έγινε ένα λαλούμ τις προηγούμενες μέρες. Εγώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω. Ναι, μια μέρα υπήρχε πρόβλημα. Δεν κάνατε. Ναι, το έχω κάνει και εγώ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μαλματένιο.
τον διοικητή του νοσοκομείου, αλλά και όλους τους εργαζόμενους, όλους. Γιατρούς, νοσηλευτές, οι πάντες. Εγώ ήρθα και σε επαφή μαζί τους. Έχουν επιστρατεύσει πάντως και εδώ υπάρχει και ένα θέμα που θα ήθελα μετά από τους εμβολιασμούς να το θίξουμε, Δημήτρη. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν καταθέσει αιτήσεις να έρθουν εδώ ως μόνιμοι γιατροί κλπ. Και δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Και πρέπει κάποια στιγμή. Το αφήνω κάποια στιγμή λοιπόν, να το δούμε και να το δούμε με ένταση. Αυτό το θέμα, επειδή με απασχολεί πάρα πολύ και έχω ασχοληθεί με το θέμα, σε μια επόμενη συνέντευξη θα βάλουμε θέμα νοσοκομείου και θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Μην ξεχνάς ότι ο Μπάμπης ο Δαυζέντας, ας μην τον αποκαλέσω με τον τίτλο του, ήταν ο άτυπος αλλά ουσιαστικός ανταποκριτής μας. Ναι, και πολλές φορές κρυφά κιόλα. Πολλές φορές κρυφά. Όλες αυτές τις συναντήσεις. Ήμουνα στο γραφείο μαζί του με τον. Με αυτόν τον υπουργό που σ' αρέσει. Που έλεγε με τη Νταλίκη στον κύριο Γεωργιάδη. Μαζί μας. Θα έχω τραβήξει όλα. Και μάλιστα έχω τραβήξει και άλλα που. Και δεν τα έχει κρατήσει για χάρη του και να πει ότι. Όχι, όχι. Αυτό το έλεγε και για μας. Λοιπόν, να κλείσουμε. Μας έφερνε υλικό που ακόμα και τώρα το συζητάμε. Ωραία. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι. Κι άλλο. Το νοσοκομείο. Όχι, κλείνω. Με αυτό το θέμα κλείνω. Το νοσοκομείο λοιπόν μέχρι τώρα έχει κάνει 14.000 εμβόλια. 14.000 εμβόλια. Έχει σχεδόν εμβολιαστεί σχεδόν όλος ο πληθυσμός του. Δηλαδή, βέβαια θα πει κάποιος, μα είμαστε. Γιατί κάποιοι το. Αύριο το ρωτήσανε. Λέει, καλά, είμαστε 14.000, να πούμε ότι είναι διπλά τα εμβόλια. Ναι. Οπότε πάει στο μισό. Είναι και βέβαια. Είναι και ότι κάποιοι που δεν είναι μόνιμοι κάτι και δεν εμβολιάζονται. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Είναι δημοσιοί, γύρω στα 500 εμβόλια γίνονται την ημέρα. Ναι. Αύριο πάω εγώ, παιδιά. Δηλαδή, πριν από τις 15 Ιουνίου. Πριν από τις 15 Ιουνίου. Θα έχουμε φτάσει στις 20.000. Ωραία. Κλείνω λοιπόν ευχαριστώντας, γιατί δεν το έχουμε κάνει καμιά φορά. Και εγώ οφείλω να το κάνω. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Πολυκλινική. Το Πολυατρείο. Ναι, ναι. Γιατί δεν το έχουμε κάνει καμιά φορά και αισθάνομαι τύψεις. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι το Πολυατρείο έφερε, από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί πήγα να ενημερωθώ κι εγώ. Ναι. Τι γίνεται και εκεί. Μ' αρέσει πριν βγω σε μια συνέντευξη να έχω ενημερωθεί για τα πάντα. Πήγα λοιπόν να ενημερωθώ και εκεί τι γίνεται. Να σας πω λοιπόν ότι η Πολυκλινική, Πολυατρείο, έχει φέρει μοριακό αναλυτή υπερσύγχρονο από Αμερική. Μάλιστα μου το είπαν και χαρακτηριστικά. Μου λέει δεν είναι ούτε Κινέζος ούτε. Ναι. Έχουμε φέρει από Αμερική υπερσύγχρονο μοριακό αναλυτή που ανοιχνεύει και άλλους ιούς. Δεν ανοιχνεύει μόνο το κορονοϊό, αλλά και άλλους ιούς. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έφερε επιπλέον, και εδώ τώρα είναι ο ιδιώτης, Δημήτρη μου, έφερε επιπλέον αυτό το διάστημα άλλους 7 εργαζόμενους για να κάνουν μοριακά τεστ. Και ξέρετε, κάνουν 250 την ημέρα. Ναι, από 50 που λέγανε λοιπόν μπορούν να κάνουν, έχουν φτάσει στα 250. 250. Δηλαδή θωρακίζουν το νησί μας με τον καλύτερο τρόπο. Και 50 μπορεί να κάνει το νοσοκομείο, μπορούμε να κάνουμε 300 τέτοια τεστ την ημέρα. Ακριβώς. Δεν καλύπτουμε τις μοριακά. Μοριακά. Δεν καλύπτουμε τις ανάγκες ακόμα. Ναι. Γιατί μπορεί να υπάρξει μια που να φύγουν σίγουρα, σίγουρα. Τις άνθρωποι, αλλά και με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τόσο ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Σύλλογος των Ξενοδόχων και εδώ ο Δήμος, ότι δηλαδή θα μπορέσει να προμηθεύεται ο ξενοδόχος και θα τα πούμε αυτά με τον κύριο Ηλιόπουλο τη Δευτέρα. Αν δεν μπορέσουμε να τα πούμε κάποια στιγμή τηλεφωνικά αύριο, θα μπορεί ο ξενοδόχος να προμηθεύεται με χαμηλό, με λίγα χρήματα το τεστ αυτό και να υπάρχει ένας τρόπος να το κάνει. Θα τα δούμε αυτά τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς και της Πολυκλινικής και του νοσοκομείου, όλους γιατί καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες, τους κοστάμε πάρα πολλά. Ωραία. Αναφέρθηκες λίγο σκοπτικά για το ιδιώτες σε μένα. Σας πληροφορώ, αγαπητέ Αντιπεριφερειάρχα και Επαρχέ, ότι ήμουν ο πρώτος που ζήτησα από τον Υπουργό και από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να επιστρατεύσουν, εντός εισαγωγικών, και τους ιδιώτες ιατρούς και τα ιδιωτικά εργαστήρια εδώ πέρα. Δεν μας περισσεύει κανένα. Έτσι, μπράβο. Και τον άκουσε και το έκανε. Όχι, όχι. Χαίρομαι και θέλω να σας πω κάτι. Ναι, αλλά το οποίο δεν το πλήρωσε. Το οποίο δεν το δημοσιοποίησα καθόλου και δεν το ξέρετε. Εσείς οι δημοσιογράφοι δεν το ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε ο κορονοϊός, εγώ έκανα συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου.
με τη διοίκηση της Πολυκλινικής και φώναξε και τους ιδιώτες γιατρούς για να είναι όλοι επιστρατευμένοι, γιατί λέω, σε αυτή τη μάχη που θα δώσουμε δεν περισσεύει κανένα σε αυτό που ακριβώς είπες. Κάτσε να πήγε. Ωραία, σας. Και οπότε, για καναμπούλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάρκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Αμάν. Καλά. That's... Κλείνω. Ένα λεπτάκι, γιατί. Γι' αυτό ο κύριος ήρθε εδώ. Λοιπόν, έχουμε μία προσφορά για τους πολύτεκνους. Α, ωραία. Να μία προσφορά για τους πολύτεκνους και εγώ δεν μπορώ να το αποκρύψω. Ελπίζω να μην με κατηγορήσει κανένας ότι ξέρεις κάτι, διαφημίζω μια εταιρεία. Ας έρθουν και οι υπόλοιπες εταιρείες και γι' αυτό το λέω δημόσια. Καλά κάνει. Γι' αυτό το λέω δημόσια, να έρθουν και άλλες εταιρείες να κάνουν προσφορά στους πολύτεκνους. Εδώ λοιπόν έχω μια προσφορά εγώ, ειδική προσφορά και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη τον Βάρδα που φρόντισε πάρα πολύ. Το κυνήγησε, το έχουμε κουβεντιάσει εδώ και ένα εξάμηνο το θέμα. Ναι. Μου λέει, εγώ θα το προσπαθήσω πάρα πολύ. Μας κάνει energy λοιπόν, μας κάνει προσφορά. Κοιτάτε να δείτε, υπάρχει. Το κοινωνικό τιμολόγιο. Α, που οι πολύτεκνοι, ρεύμα τώρα. Που οι πολύτεκνοι, για το ηλεκτρικό ρεύμα, ναι. Οι πολύτεκνοι, αν έχουν κοινωνικό τιμολόγιο, πληρώνουν πολύ χαμηλή τιμή. Ναι. Έρχεται λοιπόν αυτή η προσφορά και λέει, αυτοί που δικαιούνται το κοινωνικό τιμολόγιο Α, που πληρώνουν λίγα χρήματα, η εταιρεία αυτή το κάνει δωρεάν. Μάλιστα. Ωραία. Και από εκεί και πέρα. Αυτό πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Ναι. Πιο... Και από εκεί και πέρα θα βγάλω ένα δελτίο. Θα κάνω ένα δελτίο τύπου τώρα, ειδικά για να το λέω. Και από εκεί και πέρα η τιμή που δίνει και στους υπόλοιπους πολύτεκνους, σε όλους τους πολύτεκνους, είναι χαμηλότατη. 0,063. Δηλαδή πολύ χαμηλή τιμή. Δίνει και 50 ευρώ δώρο επιταγή και σου κάνει και ασφάλεια στο αυτοκίνητό σου σε εξευτελιστική τιμή. Δηλαδή μια προσφορά τεράστια. Εγώ θα τη στείλω σε όλους τους πολύτεκνους. Αυτή θα το κάνω δελτίο τύπου, αλλά θα τη δώσω αυτή την προσφορά σε όλους τους πολίτεκνους, γιατί πρέπει να ενημερωθούν και να υποφελούνται. Δεν μας περισσεύει κανένα ευρώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας πάρα πολύ. Του καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, να πάρεις και το πόνους αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως να δούμε κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις που υπάρχουν στην τοπική επικαιρότητα και να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Πράσο και τον κύριο Επαρχό. Έχουμε μια ανακοίνωση λοιπόν, πρέπει να σας τη διαβάσουμε από τον ΔΔΕ και αν μπορεί ο Αντώνης, δεν ξέρω, Αντώνη, θα κάνουμε αθλητικά. Δεν μας αφήνουν τα αθλητικά να κάνουμε πια. Την Παρασκευή 28 του μηνός, δηλαδή αύριο, έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 μέχρι τις 10 στο Καμάρι, στην ευρύτερη περιοχή, κοντά στο πάρκινγκ της καντίνας, στην παραλία του Καμαριού, δηλαδή εκεί που δεν μπορείς να πας να παρκάρεις. Από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ στο Κοντοχώρι, καλά. Από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, εδώ δεν ξέρω, μάλλον κάποιο λάθος έχει γίνει. Δεν είναι δυνατόν να είναι στο Κοντοχώρι, στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου και του Αγίου Ευσταθίου, δηλαδή στην πλατεία εκεί. Θα το δω αυτό, γιατί δεν ξέρω, μάλλον δεν είναι σωστό, έχει γίνει κάποιο λάθος. Και από τις 12 η ώρα έως τις 2 το μεσημέρι, στα Φυρά, στην ευρύτερη περιοχή, κοντά στο Νομίκιο Συνεδριακό Κέντρο. Πάνω ψηλά δηλαδή στα Φυρά, εκεί που είναι το Νομίκιο, θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Και πάμε λίγο παρακάτω στα υπόλοιπα θέματα. Ο Δήμος Θύρας μας προσκαλεί σε διαδικτυακό workshop του έργου MOVA, MONA, στις 28 Μαΐου και ώρα 10.30. Δεν το έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτό το θέμα, δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα εργαστήριο διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνεται από το Δήμο, ένας δημιουργικός διάλογος, διαχείριση επισκεπτικότητας και την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας των περιοχών που συνιστούν σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε, να εγγραφείτε και να το παρακολουθήσετε. Μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Αζέτης ότι την Κυριακή θα έχουμε και αυτήν την συνάντηση που θα κάνουν οι πολίτες για να την καταγράψουμε. Και άνοιξε το Βιομηχανικό Μουσείο Ντομάτας. Είναι ανοιχτό και πάλι. Συνεχίζω λίγο, τις είδαμε αυτές τις διακοπές και οι περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου Θύρας, όπως βλέπετε, προλαβαίνουμε να βλέπουμε όταν έχουμε μάλιστα και καλεσμένο τίποτα. Μια πρόταση από τους τρεις ανεξάρτητους συμβούλους του αλλάζουμε για το Καμάρι, για αγορά του οικοπαίδου του κ. Ευάγγελου Σιγάλα στην περιοχή Καμάρα. Για αυτά τα θέματα θα ενημερωθούμε στη Λαϊκή Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Καμάρι. Πάω γρήγορα στον Αντώνη Κοροέ. Αντώνη. Ανοίξει και το μικρόφωνο όμως. Ναι. Α, σου πω ότι τελικά στο Κοντοχώρι δεν θα πάρουν λίχνους για να έχουν φως, γιατί θα είναι από τις 10 μέχρι τις 12. 10 με 12 το μεσημέρι. Εντάξει. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εδώ γι' αυτό είμαι εγώ συνεργάτης εδώ πέρα, να σε βοηθάω. Ευτυχώς που είστε και εσείς εδώ. Εσύ κυρίως, γιατί εγώ άστα να πάνε. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, ο λόγος που ήθελα να πω κυρίως ήταν για να ενημερώσουμε τον κόσμο
για το μπάσκετ. Υπάρχει γενική συνέλευση την 3η 8 Ιουνίου του 2021. Εδώ για τη Σαντορίνη δηλαδή. Στις 5 η ώρα το απόγευμα. Ωραία. Ακριβώς, όπου θα διεξαχθούν και εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Αυτά θα γίνουν στα νέα γραφεία της ομάδας στο Δάπος. Όπως γράφει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, προσκαλούμε νέους ανθρώπους να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή, προχωρώντας σε εγγραφή νέων μελών για την ανάδειξη νέου ισχυρού διοικητικού συμβουλίου. Η παρουσία όλων των φίλων της ομάδας μας είναι αναγκαία για την ανάδειξη του νέου ΔΣ που θα ηγηθεί της προσπάθειας της ΑΕΣ στο νέο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Μπάσκετ στα πρωταθλήματα Κυκλάδων και επίσης στη λειτουργία των αναπτυξιακών τμήματων. Αιτήσεις τώρα για εγγραφή νέων μελών και υποβολή των υποψηφιότητων για το ΔΣ μπορείτε να αποστείλετε στο email της ομάδας, το aesandorinis@gmail.com, μέχρι και τη Δευτέρα. Γι' αυτό το λέω σήμερα, γιατί είναι, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Το κόστος εγγραφής είναι 20 ευρώ και η συνδρομή των μελών είναι 70 ευρώ. Μπορείτε να το κάνετε και μέσω e-banking. Μπορείτε σε διαφορετική περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσετε με τον Νίκο τον Βλαβιανό, τον Γιάννη τον Καφούρο ή τον Γιώργο τον Αργυρό. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΑΕΣ. Μετά να πούμε ότι δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια όσον αφορά την φετινή σεζόν για την ΠΑΕ Σαντορίνη, στην ποδοσφαιρική ομάδα του νησιού μας, θα γίνουν το Σάββατο και την Τετάρτη. Κατά πολύ θα κρίνουν την παραμονή της ομάδας και το μέλλον της στην κατηγορία. Μάλιστα. Καθώς το Σάββατο υποδέχεται στο ΔΑΚ της Νάξου την ομάδα της Νίκης Βόλου. Ποιο Σάββατο? Αυτό τώρα, μεθαύριο. Παίζει με την Νίκη Βόλου στο ΔΑΚ της Νάξου. Με την Νίκη Βόλου στο ΔΑΚ της Νάξου και την Τετάρτη. Και εμείς γιατί δεν πάμε? Έλατε. Θα πάμε. Και την Τετάρτη γίνεται το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής που δεν είχε γίνει, η αναμέτρηση δηλαδή, η εξαναβολής αναμέτρηση, με την Καλυθέα. Οπότε είναι δύο εντός έδρας παιχνίδια. Αυτό με την Καλυθέα και αυτό στο ΔΑΚ της Νέξου. Και αυτό στην Άξο την Τετάρτη. Σε κάποιο πρέπει να πάμε πάντως. Μπορώ να σε στείλω από το Σάββατο να γυρίσεις την Πέμπτη. Ωραία. Έτσι. Να γυρίσω από το Σάββατο και γυρίσω την Πέμπτη, όχι. Να πάω να δω τον ένα αγώνα. Εντάξει. Να πάω, ας πούμε, το Σάββατο. Είναι δύο παιχνίδια που, αν καταφέρει να πάρει 6 βαθμούς η ομάδα μας, ή έστω εγώ θα πω για αρχή τη νίκη με την Νίκη Βόλου, κάνει ένα σημαντικότατο βήμα για την φετινή σεζόν, για την σωτηρία. Λοιπόν, τώρα εμβολιαστήκαμε και μπορούμε να παρακολουθούμε και την ομάδα, και επειδή μου το έχει ζητήσει. Ακριβώς. Η ομάδα, μου το έχουν ζητήσει και μέχρι τώρα δεν έχω ανταποκριθεί. Νομίζω ότι είναι ώρα να πάω και εγώ. Μακάρι. Να δω την ομάδα μου. Εγώ θα σου βγάλω και εισιτήριο. Χτες είχαμε τον τελικό του Europa League. Villarreal Manchester United 1-1 στην κανονική διάρκεια. Το 1-0 στο 29 ο Ζεράρ Μορένο και στο Οκο Έντισον Καβάνι ισοφάρισε για τους Άγγλους στο 55. Πήγε Παναγιώτης στα πέναλτι και κέρδισε Villarreal με 11-10 στα πέναλτι. Λοιπόν, έφτασε να εκτελέσουν πέναλτι οι τερματοφύλακες. Ο Ρούλι, ευστόχης ο Ρούλι, είναι ο τερματοφύλακας της Villarreal. Ο Ντεχέα όμως αστόχησε. Το βλέπα, ήταν ωραίο παιχνίδι. Πήρε το τρόπαιο η Villarreal. Είναι το πρώτο τρόπαιο ευρωπαϊκό, αλλά γενικά είναι και το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της. Δεν έχει πάρει ούτε πρωτάθλημα στη Β' Εθνική, ούτε κύπελλο, ούτε τίποτα η Villarreal. Λοιπόν, ενώ ο προπονητής της, ο Unai Emery, κατακτά το τέταρτο τρόπαιο στο Europa League. Αυτά, Παναγιώτη, γιατί δεν έχουμε χρόνο, σύντομο. Δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι, επειδή μας το ζητήσατε, θα επαναλάβουμε δύο από τις θεσινές εκπομπές μας. Τη μία με τους Φαρισαίους, στα πλαίσια της εκπομπής εν θύρα. Κάνουμε κάτι ψιλογυρίσματα ακόμα. Δεν έχει τελειώσει η υπόθεση με τον κορονοϊό. Πρέπει να προσέχουμε. Είμαστε κι εμείς πολύ προσεκτικοί. Κάνουμε κάποια γυρίσματα. Σαββατοκύριακο, όπως σας είπαμε, έχουμε συνδέσει με την ΕΡΤ προκειμένου να προβάλλουμε τη θαλάσσια κρουαζιέρα. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε δύο ακόμα συνδέσεις με την ΕΡΤ για να προβάλλουμε τον πρωτογενή τομέα. Ξεκινήσαμε να μπαίνουμε δυνατά με τη δημόσια τηλεόραση και να προβάλλουμε κάποια πράγματα από τη Σαντορίνη. Είπαμε να το ξεκινήσουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το αφήσαμε γιατί τέλος πάντων υπήρξαν κάποια διαδικαστικά θέματα. Τώρα μπορούμε όμως να, μαζί με την ΕΡΤ, να προβάλλουμε όσο μπορούμε το νησί της Σαντορίνης. Θα προβάλλουμε λοιπόν δύο εκπομπές. Η μία θα είναι η επανάληψη της εκπομπής του Δημήτρη χθες με τον κύριο Παγώνη. Ήταν μια πολύ σημαντική συνέντευξη, καθώς ο κύριος Παγώνης ανέλυσε κατά κάποιο τρόπο τις θέσεις των προέδρων των κοινοτήτων σε σχέση με τον νέο νόμο που θα ισχύσει για τις εκλογές και την ανάδειξη τοπικών συμβουλίων. Και η δεύτερη εκπομπή είναι ένα γύρισμα που κάναμε στην Ένωση με νησιώτικη μουσική και τραγούδια από τη Σαντορίνη. Έχεις κάτι άλλο? Όχι. Όχι, απλά να σου πω αυτό που έλεγες και εσύ στην αρχή και το λες και καθημερινά. Απλά πρέπει να λίγο να βάλουμε λίγο. Όχι, να γίνει λίγο πιο σύντομα.
Πρέπει να γίνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την ΙΑΗ δεν έχει αρχίσει το μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω γιατί καθυστερεί. Το λέω. Στα Φυρά πάλι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και είναι Μάιος και είναι κρίμα να ταλαιπωρείται και ο κόσμος που έρχεται. Ωραία. Εγώ σήμερα πάντως έχω ένα ραντεβού με τον Δήμαρχο για να πάρω κάποια ενημέρωση για διάφορα θέματα. Πιστεύω ότι θα μου πει και τι συμβαίνει. Οπότε στην αυριανή μας εκπομπή που θα φιλοξενήσουμε εδώ εκπροσώπους εργατικών σωματείων από τη Σαντορίνη για να συζητήσουμε για το εργασιακό και για το νομοσχέδιο και αμέσως μετά βέβαια θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος έχει μια μεγάλη εμπειρία και θα μας δώσει τα φώτα του. Θα δούμε τι θα μας πει ο κύριος Δήμαρχος και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ θα είμαστε να σας ενημερώσουμε για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Θέλουμε να στείλουμε την αγάπη μας σε όλα τα Κυκλαδονήσια που μας παρακολουθούν όλο αυτό το διάστημα και μας στηρίζουν. Να είστε καλά. Τώρα στα Χοντό Σέντερ, 50% τρεζεμέ, ναι, 50% Botanic Therapy, Palette C, Sanex, Libres, The Makeup, 1-1, Head & Shoulders, Ozi. Χοντό Σέντερ, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. RE/MAX Properties Investment. Τώρα και στη Σαντορίνη. Διεθνές κτηματομεσητικό δίκτυο. Εγγυούμαστε την καλύτερη δυνατή προώθηση του ακινήτου σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αγοραπολισίες και μισθώσεις ακινήτων σε 110 χώρες με 9.000 γραφεία σε όλο τον κόσμο και 70 γραφεία στην Ελλάδα. Στον κεντρικό δρόμο Καρτεράδου Φυρών, απέναντι από το πρώην Επάρι. Τηλέφωνο 22860-24504 και στο www.remaxpavlapropertiesinvestment.gr. RE/MAX, επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση. Τώρα αναλαμβάνουμε και τις δηλώσεις κτηματολογίου. Προσφέρουμε στο νησί εγγυημένα προϊόντα σε τιμές χονδρικής. Τζανετής Μάρκετ. Τώρα ερχόμαστε πιο κοντά στον καταναλωτή και στις ανάγκες του με υποστηρικτικές τιμές σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και μαναβικής. Τζανετής Μάρκετ.